όποιο θέλει ας έρθει. Γιατί αυτό είναι σιγά σιγά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευσουράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ελθέ και σκήνωσε ημί και κατάλληλος εν εμάς, αποράσεις κυρίως και σώσεις αγαθέ τα ψυχρά σημών. Στην κορυφή του όρους Σινά κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή για να του δώσει τις θεοχάρακτες πλάκες του νόμου. Εκεί που είναι η Αγία Τριάδα σήμερα. Εσείς ξέρετε. Εκεί η κορυφή. Εκεί λοιπόν ενεχείρισε, έβαλε στο χέρι του ο Θεός, το χέρι του Μωυσή, το νόμο του. Ήταν ο μόνος λαός ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα, ο μόνος που πίστευε σε ένα και μόνο αληθινό Θεό. Και είχε και την επωνυμία, δηλαδή ονομαζόταν ο λαός αυτός, περιούσιος λαός του Θεού. Λαός που τιμήθηκε, έλαβε την τιμή δηλαδή, εξαιρετικά από τον Πανάγαθο Θεό. Το νόμο που πήρε, να σταθούμε λίγο, λέμε περιούσιος λαός του Θεού. Και εμείς λέμε σήμερα, είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι όχι λέμε αλλά είμαστε περιούσιος λαός του Θεού, είμαστε πιστοί δηλαδή. Και το ένα και το άλλο έχει βαρύτητα μεγάλη και ευθύνη μεγάλη. Και όταν λέμε περιούσιος λαός του Θεού, εξαρτάται εγώ που ονομάζομαι περιούσιος, ενώ τον Ισραηλιτικό λαό, πόσο τιμάω το όνομα αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει. Η άλλη πλευρά. Εγώ που είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, βαπτισμένος στην Αγία Κυρά Κολυμβήθρα, πόσο τιμάω το όνομα, αυτό το μικρό όνομα που λέγεται πιστός. Πιστός που πηγάζει μέσα από την Αγία Πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα, όταν λέμε ο Ισραηλιτικός λαός είναι ο περιούσιος λαός του Θεού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Θεός έδωσε την τιμή αυτή σε όλο το λαό, αλλά όλος ο λαός δεν ανταποκρίθηκε. Ένα ποσοστό από τους Εβραίους. Γιατί θα ακούσουμε τον Κύριο, θα ακούσουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο αργότερα να λέει στο κήρυγμα
Γιατί περηφανευόσαστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ? Τέκνα Αβραάμ είναι όσοι έχουν τη ζωή του Αβραάμ. Και επειδή δεν υπάρχουν στο λαό αυτό πολλοί που να τιμούν το όνομα παιδιά του Αβραάμ, σας πληροφορώ, λέει η Αγία Γραφή, με στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να φτιάξει και από τις πέτρες παιδιά του Αβραάμ. Επαναλαμβάνω, το πόσο τιμάει το όνομα πιστός χριστιανός ο κάθε ένας που το έχει λάβει, αυτό δείχνει και την ποιότητά του. Το έχεις, δεν το τιμάς, ούτε να φαντάζεσαι ότι είσαι πιστός χριστιανός. Το ίδιο συνέβαινε, όπως είπαμε, και στον Ισραηλιτικό λαό. Να σταθούμε λίγο να δούμε. Αφού ο Θεός έδωσε το νόμο στο Μωυσή, είχε, να πω τη λέξη αυτή, την απέτηση, το νόμο που του έδωσε να το διαφυλάξει, να το τηρήσει, όχι απλώς δια της μελέτης, γιατί η μελέτη δεν φτιάχνει, δεν τιμάει το όνομα, δια των έργων. Είσαι πιστός χριστιανός, είσαι βαπτισμένος, μπήκε στην Ιερά Κολυμβήθρα, στο όνομα της Αγίας Τριάδος βαφτίστηκες. Τιμάς το όνομα που σου έδωσε η Αγία Εκκλησία. Είσαι τότε πιστός χριστιανός. Πόσο άραγε πρέπει να τιμάει ο πιστός χριστιανός το όνομα που πήρε? Και από την άλλη πλευρά, μέχρι ποιο σημείο έπρεπε, αυτοί που πήραν οι Ισραηλίτες το νόμο από τα χέρια του Θεού κατά έναν τρόπο, πόσο έπρεπε να τον τιμήσουν? Ο νόμος καταρχάς που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή ήταν το φως το αναγκαίο, της ψυχής και του νου που έπρεπε να έχουν για να βαδίζουν στο φως της ημέρας, όχι της ημέρας αυτής, αλλά της ημέρας της ψυχής. Αυτό το φως είχαν οι Ισραηλίτες. Και εφόσον το είχαν το φως, έπρεπε να το σκορπίζουν το φως σε εκείνους που δεν είχαν φως. Και όπως λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους που κάθονταν μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι της ειδωλομανίας, της ειδωλολατρίας. Και από ό,τι αναφέρουν τα βιβλία, όχι τα θρησκευτικά και τα θρησκευτικά, αλλά γενικά, υπήρχε τότε που πήρε ο Μωυσής τις πλάκες του νόμου, το φως εκείνο, υπήρχε παγκόσμιος κατακλυσμός ειδωλολατρίας. Υπήρχε παγκόσμιος κατακλυσμός ειδωλολατρίας. Να φέρω ένα παράδειγμα
σαν να έχουμε αυτό το φως εδώ μέσα εμείς, και έξω να είναι πίσω το σκοτάδι. Πίσω το σκοτάδι. Παντού. Είσαι ανυποχρεωμένοι λοιπόν να πάρουν το φως εκείνο, να το διαδώσουν και αλλού. Αλλά όμως αυτή η διάδοση του φωτός είχε και το κόστος. Και το κόστος. Θυμάμαι αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Προφητικά βέβαια. Προφητικά λέει η Αγία Γραφή. Ότι ένας προφήτης, δεν θυμάμαι το όνομά του, είδε τον Κύριο με κεφαλαία γράμματα, τον Πατέρα. Κύριος είναι ο Πατέρας. Κύριος είναι και ο Υιός. Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα. Είδε λοιπόν τον Πατέρα να στέλνει το γιο του πολλά χρόνια πριν τη γέννησή του στη γη και να του λέει πάρε τον νόμο, τον καινούριο νόμο, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που πήρε ο Μωυσής, τον νόμο που έχουμε στα χέρια μας εμείς, και κατέβα κάτω και κήρυξε το νόμο αυτό ο Πατέρας στο γιο, ο Θεός στον Κύριό μας. Πήρε λέει στο χέρι, κατά έναν τρόπο ανθρώπινο μιλάμε τώρα, αλλιώς δεν συνολογείται η γραφή με εμάς, αυτός είναι ο τρόπος, ο ανθρώπινος. Κήρυξε το λέει το νόμο στους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου. Σε χώρο, σε τόπο που έχει σκεπάσει η σκιά του θανάτου. Ο θάνατος, ο Άδης. Σε ένα τέτοιο κόσμο έλαβε τον γη να κατέβει ο Χριστός. Και ο Μωυσής όταν πήρε τον νόμο στο Σινά, μια παρόμοια εντολή του έδωσε. Πάρ το νόμο, διαφύλαξε το σαν κόρη οφθαλμού, το μωσαϊκό νόμο, σαν κόρη οφθαλμού και διάδωσε το με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και την προσωπική σου ζωή. Τον κάλεσε δηλαδή τον Μωυσή να είναι μάρτυρας. Μάρτυρας σημαίνει κήρυκας, η μια ερμηνεία. Η ερμηνεία σημαίνει κηρύττω και θυσιάζω σαν μάρτυρας τον εαυτό μου για να ακουστεί και να δοθεί ο νόμος του Κυρίου στα πέρατα της Οικουμένης. Υπάρχει στο Δαβίδ μέσα ένα κομματάκι πολύ μικρό που λέει ακούστηκαν τα ρήματα, το κήρυγμα λέει, του Μωυσή των Αποστόλων εις τα πέρατα της Οικουμένης, τα ρήματα αυτών. Το κήρυγμά τους δηλαδή. Γιατί χρειαστήκαν δύο νόμοι. Ε? Γιατί χρειαστήκαν δύο νόμοι. Γιατί, διότι ο ένας νόμος που δόθηκε σε ένα σκληροτράχυρο λαό και είχε σκληρά μέτρα για να τους φέρει στα ίσια. Ήταν βάρβαρος λαός. Και δόθηκε παραδείγματος χάρη δόντα, λέει σου έβγαλε το δόντι, βγάλε και στο δόντι. Κατά έναν τρόπο, ό,τι σου κάνει, κάντο, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, για να το φέρει στα ίσια. Και το έχουν μέχρι σήμερα οι Μωαμεθανοί, κλεμμένο από το Μωυσαϊκό νόμο βέβαια, το έχουν μέχρι σήμερα, που λέει, κλέβεις, θα σου κόψουμε το χέρι. Άπλωσε το μαθαίς. Ήτανε σκληρός, πολύ σκληρός λαός, ο εβραϊκός λαός. Και έδωσε ακριβώς τον νόμο, τέτοιο ώστε να τους κρατήσει σε πειθαρχία. Ο νόμος του Χριστού
Είναι νόμος θυσίας και αγάπης. Έχει τεράστια διαφορά. Και με την αγάπη και με τη θυσία διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Ενώ ο νόμος του Μωυσή είχε, θα το εφαρμόσεις, αλλιώς έχεις ποινή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Πριν το Μωσαϊκό νόμο, υπήρχε και άλλος νόμος για το Θεό. Όχι. Αυτό είναι ο νόμος. Όταν πήγανε στη γη οι πρωτόπλαστοι, ναι. Μετά γενεά σε γενεά, δηλαδή την είχαν ορισμένους νόμους. Θα σου απαντήσω αμέσως. Υπήρχε νόμος γραπτός στη συνείδηση. Δηλαδή ήταν γενιά σε γενιά. Θεοδίδακτη πως ο Άβελ και ο Κάιλ πήρανε να θυσιάσουν ζώα για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Ποιος τους το έμαθε. Δεν υπήρχε γραπτός στα βιβλία, αλλά ήταν γραμμένος μέσα στη συνείδηση. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν υπήρχε δηλαδή γραμμένος νόμος αλλιώς. Και ο Αβραάμ δεν είχε βιβλία να διαβάσει. Και οι μεταγενείς του Ισαάκ, Ιακώβ, δεν είχαν βιβλία να διαβάσουν. Τον είχαν, όπως λέει η Αγία Γραφή, γραπτόν στη συνείδησή τους. Και απαραβίαστον, δεν τον παραβίαζαν. Αργότερα λοιπόν, αφού σκληρήθηκε η καρδία του Ισραηλιτικού λαού, δόθηκε και νόμος σκληρός. Ό,τι κάνεις θα το λάβεις. Αυτομάτως, όχι αναδρομικά μετά από χρόνια, για να μπορεί να στηριχθεί η τότε άγρια κοινωνία, η μη άγρια κοινωνία. Ενώ ο Κύριος δεν έδωσε μόνο νόμο, έδωσε και κάτι άλλο, που ήταν η δύναμη του νόμου, η Θεία Χάρις. Αυτή σου δίνει και τη δύναμη για να εφαρμόσει τον νόμο. Αλλιώς θα φτάσουμε στο σημείο, αφού το ρώτησες, θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε και τι δύνατε σωθήνε, να το εξηγήσω, να το καταλάβω. Ποιος μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο στην εντέλεια. Κανείς. Μα κανείς. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι τα δύνατα παρατρόπης, δυνατά παρά τον Θεό. Δηλαδή ενισχύει στην εφαρμογή του χριστιανικού νόμου του Ευαγγελίου, ενισχύει η Θεία Χάρις. Δεν μπορεί να φτάσεις στο άλμα να είσαι ηθικά καθαρός με τη δύναμή σου, γιατί θα μπει ο εγωισμός στη μέση και τέρμα έτσι έπεσαν οι πρωτογλώσσες. Πήκε ο εγωισμός, έπεσαν οι πρωτογλώσσες. Έγινε κατανοητός. Ναι. Συνεπώς, δύο νόμοι ανάλογα με την εποχή εκεί. Ναι, ανάλογα με το πώς ζούσαν τότε οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Και ένα παιδί, το πω πιο απλά, ένα παιδί ατίθασο, θα προσπαθήσει ο πατέρας και με το άγριο και με το καλό να το φέρει στα μέτρα. Ένα παιδί ήρεμο, δεν θα το αγριέψει ο πατέρας, δεν είναι δυνατόν. Θα πάει και όπως πάει και το παιδάκι. Λοιπόν, προχωράμε και λίγο παραπέρα. Οι Εβραίοι λοιπόν πίστευαν στον αληθινό Θεό, τιμήθηκαν από τον αληθινό Θεό, τον ένα Θεό, τον οποίο και πίστευαν, όπως φανερώθηκε στο Μωυσή, στην Αγία Βάτο. Εκεί, εγώ είπε, είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, είμαι, με δύο γραμματάκια είπε το όνομά του, με δύο γραμματάκια είπε το όνομά του ο Θεός, είμαι ο Ον. Ο-ον. Το βλέπουμε και στην Εκκλησία, στην Ιερώια Πύλη. Ο-ον σημαίνει αυτός που υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Ο ίδιος. Και δεν αλλάζει ποτέ. Αυτός είμαι. Πάρε και τις πλάκες και θέλω να τις διαφυλάξεις σε όλες τις γενναίες και με κόστος την προσωπική σου ζωή. Αυτό ισχύει σε εμάς. Πριν πάω παρακάτω. Ζητάει ο Θεός να προασπιστούμε ή να υπερασπιστούμε τον Ευαγγελικό νόμο που με το αίμα του ο Κύριος
το εσφράγισε το νόμο εκείνο του Ευαγγελίου με το αίμα του. Ισχύει, δηλαδή πρέπει και εμείς να το τιμήσουμε πάση θυσία. Ή το πήραμε και μόνο που το πήραμε έχουμε το δικαίωμα να λέμε είμαστε χριστιανοί και μελετούμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Ρωτάω και πάλι και απαντήστε αν θέλετε ή ρωτήστε αν θέλετε. Να μην φέρουμε χάβρα μόνο, μπορείτε να... Να επαναλάβω το ερώτημα. Πρέπει να μας κοστίζει ο Ευαγγελικός νόμος όταν απαιτηθεί και έστω και με μεγάλη θυσία όπως κάνανε τόσοι και τόσοι τους αιώνας που θυσιάζαν τη ζωή τους. Αυτό εννοώ. Τίποτα άλλο παραπάνω. Και η απάντηση είναι καταφατική. Λέει ναι, πρέπει. Αλλά ποιος το κάνει. Ναι. Αλλά ποιος το κάνει εδώ. Πρέπει. Αλλά ποιος το κάνει. Εκεί το δύσκολο. Αυτή την ερώτηση, αλλά ποιος το κάνει να θυσιάσει τη ζωή του, να αφήσει τα ορώμενα αυτά που βλέπουμε υλικά αγαθά και να πει τα αφήνω και θυσιάζομαι. Οι καλόγεροι ίσως, λέω. Όχι. Και οι άλλοι, μην έχετε... Πες τα, αν θέλετε κάτι, σαν γνώμη. Δεν υπάρχει ποιος. Θα σε απαντήσω. Κύριε, η απάντηση. Κύριε. Πρόσεξε το. Κύριε, λέει ο προφήτης Ηλίας, που είχε λάβει την εντολή να υπερευρεστεί τον νόμο του Θεού. Βλέπω ότι τα θυσιαστήριά σου, δηλαδή τον τόπο τον ιερό, όπως έχουμε τον ναό εμείς, στον οποίο πήγαιναν οι σύγχρονοι του προφήτη Ηλία και πρόσφεραν θυσία στο Θεό, βλέπω ότι οι συμπατριώτες μου τα έχουν γκρεμίσει όλα. Και δεν πιστεύει κανένας στον νόμο σου και δεν εφαρμόζει κανένας στον νόμο σου. Και εγώ λέει Κύριε, πρόσεξε πως συνεχίζει, για να καταλάβεις ότι είναι αυτό που λες τώρα εσύ. Έχω μείνει όχι μόνος, δεν υπάρχει αυτή η λέξη που θα πούμε, αλλά φτιάχτηκε για να δείξει το πόσο οι Ισραηλίτες είχαν αφήσει τον Θεό. Καγώ υπελήφθην μονότατος. Μάλλον. Δηλαδή, και εγώ με το ζόρι είμαι, θα έρθει και να πει αυτό το πράγμα, ε. Και τι το απάντησε ο Θεός, όταν είπε, τα γκρέμισαν το θυσιαστήριο. Δεν υπάρχει θυσιαστήριο να θυσιάσει κανείς. Όλοι σε καταλήψανε. Μόνο εγώ έχω μείνει. Και εγώ. Να σου δώσω, που δεν γίνεται, τα δικά μου μάτια, αν ήταν δυνατόν να πει ο Θεός αυτό το πράγμα, αλλά το απάντησε και είπε, είναι ακόμη ή 7.000 ή 14.000, το νούμερο διαφέρει, 7.500. Πάσπιτος, είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχω φυλάξει εγώ 7.500. Το νούμερο, 7.500, είναι, το μισό υπάρχει. Ναι. Πάσπιτος, λέει, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχω φυλάξει αυτούς. Μισό λεπτό. Μη ανησυχείς. Κάπου το έχω. Λοιπόν. Κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εροφέα και λέει όχι μόνο σκάψα θυσιαστήρια και τους προφήτες που έστειλες τους πέρασαν όλους από μαχαίρι. Ενρομφέα. Αντιλαμβάνεσαι. Οι εποχές εναλλάσσονται και συνεχίζει παρακάτω. Και εγώ υπολέλημαι μονότατος, έχω μείνει μόνος μου, και ζητούσε την ψυχή μου, λαβήν αυτήν. Και ζητάνε να μου πάρουν την ψυχή μου. Έτσι. Λοιπόν, και απαντάει ο Θεός, κάπου το είδα εγώ εδώ πέρα, μέσα εδώ το είδα, πάση περιπτώσει, ότι εντάξει, 7.000, ας πούμε, 7.500, δεν μας παίζει ρόλο το νούμερο, τα μάτια του Θεού έβλεπαν την πραγματικότητα. Τα μάτια του Βιδηλία έβλεπαν αυτό που λες εσύ. Και ποιος το εφαρμόζει.
Με καταλαβαίνεις. Ε, αυτό σημαίνει πιο λιανά ότι τα δικά μας μάτια δεν βλέπουν καθόλου καλά. Σωστά. Και ότι υπάρχουν μέσα στο χριστιανικό κόσμο, να το μεταφέρουμε στη δική μας εποχή, άνθρωποι που εφαρμόζουν στο ακέραιο το νόμο του Θεού. Όσο τους είναι δυνατόν, κάνουν την προσπάθεια και την εφαρμόζουν. Και όχι απλώς την εφαρμόζουν, με συνέπεια τον εφαρμόζουν τον νόμο. Λοιπόν, ο Κύριος δίνει σε όλους μας. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα, εμείς είμαστε αδιάφοροι, Δημήτρη. Αδιάφοροι. Υπάρχουν άλλοι που έχουν καυτεί, πολύ καυτεί την καρδιά τους και δεν αγαπάνε επιπόλαια τον Θεό. Που σημαίνει δεν τον αγαπάνε. Αυτοί που επιπόλαια. Αλλά μιλάει το είναι τους ανά πάσα στιγμή. Είτε εδώ μέσα βρεθούνε, είτε έξω βρεθούνε, είτε παραπέρα βρεθούνε, με συνέπεια του πιστεύω τους κινείται κάθε δευτερόλεπτο της ζωής τους. Με συνέπεια του πιστεύω τους. Δεν φταίει αυτό που έχει δοθεί, φταίει αυτός που δεν θέλει να αγκαλιάσει καλά με όλη τη δύναμη ψυχής του αυτό που του έκανε την τιμή ο Θεός να του δώσει. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ το εξής, ζητάει ο Θεός, γίνεστε μη μάρτυρες, να μου γίνετε μάρτυρες, κήρυκες δηλαδή, μάρτυρες, κήρυκες. Και εγώ, λέει ο Κύριος, μάρτης, εγώ ο Θεός, και ουκ έστι και δεν υπάρχει, πάρεξε μου άλλος εκτός από μένα για να σας σώσει. Δεν υπάρχει εκτός από εμένα άλλος Θεός, εγώ είμαι αληθινός Θεός, που θα σας σώσω. Επομένως, αφού είναι αυτή η εντολή δόθηκε να κηρυχθεί ο αληθινός Θεός σε ένα κόσμο γεμάτο από είδωλα, τη τότε εποχή της Ισραηλίτας, ήσαν υποχρεωμένοι να κηρύξουν και να ομολογήσουν το Θεό αυτό, έστω και αν σφαγούν, έστω και αν θυσιαστούν. Συνέβαινε όμως αυτό που είπαμε προηγουμένως, ένα ποσοστό να βρίσκεται μικρό ή λίγο πιο μεγάλο που να σηκώνει στην πλάτη του το νόμο του Θεού και με οποιαδήποτε θυσία και συνέπεια της ζωής του. Οποιαδήποτε θυσία. Πάντοτε υπάρχουν. Και να έρθουμε και σε εμάς σήμερα. Λέει, θα πω πρώτα το ανάποδο. Και ποιος υπάρχει, όπως είπες εσύ τώρα προηγουμένως, που να κάνει αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Έτσι λέγεται. Θα κάνω ό,τι κάνουν οι πολλοί. Αυτό τους αναπαύει. Μη μου τους κύκλους τάρατε, είπε ένας αρχαίος Έλληνας, όταν έφτιαγε ένα κύκλο κάτω και πήγε ο στρατιώτης με το σπαθί του. Λέει, κάτσε εκεί πέρα ο Ρωμαίος, ο Αρχιμίδης ήταν αυτός προφανώς. Και λέει, δεν το απάντησε, του λέει, μη μου χαλάς τον κύκλο που εδώ κάνω και σχεδιάζω. Αυτό κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς, όταν ζητάει ο Θεός να υποστούμε μια πολύ πολύ μικρή θυσία για το όνομά του, για το Ευαγγέλιο του, για την αγάπη δική μας προς το πρόσωπό του. Του λέμε, πολλά μας τα ζητάς, δεν μπορώ να τα κάνω. Λες και αυτός δεν γνωρίζει αν εμείς μπορούμε, δεν μπορούμε. Συνεχίζω λοιπόν, ήσαν υποχρεωμένοι οι Ισραηλίτες με οποιοδήποτε κόστος να εφαρμόσουν και να μεταδώσουν
τον νόμο που πήραν από τα χέρια του Θεού. Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Να κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Στην πρώτη γραμμή, πρώτη γραμμή που ανέλαβαν να μεταδώσουν μέσα στο Ισραήλ, να μεταδώσουν το κήρυγμα, να μαρτυρήσουν για τον νόμο του Θεού, βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή οι προφήτες. Οι προφήτες. Ξέρετε πως ονομάζονται σε προφήτες? Ορώντες. Το εξηγήσω πιο απλά. Ορώντες ίσον βλέποντες ή έχοντες μάτια. Έχοντες μάτια, γιατί τόσος κόσμος δεν είχε μάτια. Άρα αυτός που λέει καλά πηγαίνω, θα πάω όπως πάνε οι πολλοί, δεν έχει μάτια. Έχει τα μάτια που έχουν τα κουνούπια, τα ζώα. Ζωώδη ζωή ζει. Εδώ μας λέει ότι οι ορώντες, οι βλέποντες, ίσον οι προφήτες που έβλεπαν όχι μπροστά εδώ. Όταν λέει ορώντες, έβλεπαν το μέλλον μετά από 1000 χρόνια μπροστά. Κατά μπροστά. Έβλεπαν ότι αυτό που θα κηρύξουν τους έβαζε κάτω από το μαχαίρι και έβλεπαν τον εαυτό τους κάτω από το μαχαίρι και έλεγαν Κύριε, το θέλημά σου θα γίνει και όχι το δικό μου θέλημα. Θυμηθείτε τον Κύριο στον κήπο της Γεσημανή, όταν πέρασε σαν κινηματογραφική ταινία όλο το φτιάσικο των Εβραίων για τα πάθη του και το έζησε, για κάποια στιγμή είπε παρελθέτω το ποτήριο, αλλά όχι να γίνει το θέλημά σου, είπε. Έβλεπε ότι ο Σταυρός ήταν μπροστά του. Σταυρωνόταν την ώρα εκεί, θα τα πούμε άλλη ώρα και τα πράγματα. Οι ορώντες λοιπόν έβλεπαν ότι ήταν να κοστίζει η δική τους η ζωή και το αίμα τους αυτό που κήρυταν στον κόσμο τον πολύ. Τον κόσμο τον πολύ. Κόστος και μόνο κόστος είναι το Ευαγγέλιο. Κόστος και μόνο κόστος είναι η πίστη που εμείς έχουμε. Συμβαίνει, προσέξτε αυτό να το πω ενηγματικά, άμα δεν καταλάβετε το, γιατί σε όλους μας συμβαίνει αυτό που θα πω. Μας λέει η Αγία Γραφή, ένα παράδειγμα θα πω απλό. Δώσε ένα μέρος από εκείνα που εισπράττεις, σε αυτό που δεν εγγραφέ την εποχή που περνάμε τώρα. Αυτό ισχύει πάντοτε, όχι τώρα και παλιά. Δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ να ζήσω, δεν μου φτάνουνε, δεν δίνω. Και έρχεται κάποια στιγμή, μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, και πουλάω και το σπίτι μου για να γίνω καλά. Και πώς μου έλεγε ένας άγιος άνθρωπος που φύγει από τον κόσμο, ψάξε να βρεις την αιτία. Δεν είναι τίποτε άλλο η δική σου συμπεριφορά στον πόνο του αλουνού όταν μπορούσες να το βοηθήσεις. Mm. Όταν μπορούσες να το βοηθήσεις, δεν το έκανες. Mm. Τώρα και πονάς και εξοδεύεις και καλά δεν είσαι. Mm. Είναι ένα παράδειγμα που θέλω να πω. Όλα τα πράγματα, αν με τη θέλησή μας που ο Θεός ζητάει, που ζητάει ο νόμος δηλαδή, αν εμείς τον εφαρμόζαμε τον νόμο, δεν θα πληρώναμε τόσο όσο πληρώνουμε τώρα που δεν εφαρμόζουμε. Πληρώνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε.
Κυρώνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Και ρωτάμε, μα γιατί, εγώ δεν έκανα κανένα κακό. Όταν μπορούσες να κάνεις καλό κάπου, δεν το έκανες. Τώρα λοιπόν που εσύ είσαι στη θέση και πάσχεις, και θα το πληρώσεις και θα πονέσεις και δεν κάνεις και τίποτα. Δηλαδή να μην κάνουμε αποταμίευση. Δεν άκουσα. Αποταμίευση να μην κάνουμε. Άλλο εκείνο. Άλλο εκείνο. Όχι. Έχεις υποχρέωση γιατί όχι. Θα φτάσεις στα γερατιά, κάτι θα σου συμβεί στη ζωή. Αυτά είναι πολύ σωστά γίνονται. Να μην λες ότι δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να του δώσει μια δεκάρα. Ναι. Αυτό εννοώ με το σύνορα εδώ πέρα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, να απλώσουμε τα χέρια να δώσουμε κάποια άλλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, ξέρετε, δίνω 1 ευρώ. Ναι. Ενώ μπορώ να δώσω 10. Σωστό. Έτσι, ποιο είναι το σωστό όμως. Έτσι, να δώσεις αυτό που μπορείς. Αυτό που μπορείς. Ναι, αυτό μπορείς. Που κρίνεις εσύ και άμα είναι λαθασμένο αυτό που κρίνω. Ναι. Αυτό ρωτάω. Θα το ζυγίσεις με τον νόμο του Θεού. Τι λέει ο νόμος του Θεού για αυτό που θα πλώσεις το χέρι σου να δώσεις. Λέει ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Εάν σου το λέει ο νόμος του Θεού, ή θα ρωτήσει τότε και το γέροντά σου που ξεμολογήσει και θα πεις έτσι και έτσι. Κάποτε βρέθηκα εγώ στη θέση αυτή και δυσκολεύτηκα να κάνω αυτό που μου είπε και τράκαρα και τα πλήρωσα πολύ περισσότερα. Εδώ στο λέω και το πράγμα. Ενώ μπορούσα να τα δώσω τώρα τα πλήρωσα με το παραπάνω. Και με κίνδυνο θα λέγα. Δηλαδή συμβουλευόμαστε το πνευματικό μας, εσύ ποιο δεν ξέρεις να βλέπεις αυτό. Λοιπόν, λέγε. Συμβουλεύουμε, λέω, τον αξιωμολόγο μας. Έτσι το ρωτάμε, το Ευαγγέλιο το λέει. Αν δίνετε το 10% από αυτά που εισπράτετε, πάω τώρα εγώ και το ρωτάω. Μου έχουν έρθει για να πληρώσω πάρα πάνω αυτό που θα πάρω. Θα δώσω, λέει, εσύ. Θα δώσεις. Και τι δίνω. Και είμαι ο ίδιος πάλι. Το θέμα δεν είναι ότι ξέρεις θα πεθάνω άμα τα δώσω. Αυτό φέρνει πειρασμό σου λέει. Εσύ τι, άμα δώσεις δεν θα έχεις τα γερατιά σου, δεν θα έχεις να κάνεις. Αυτό έρχεται και βάζει στη μέση ο πειρασμός. Έχουνε κόστος. Λέει ο Βασιλόπουλος. Ποιος ξέρει ποιο, αν γεράσει. Τα γεροντάματά μου. Άλλο εκείνο. Είναι μέσα κι αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος να λέει να κρατήσω κάτι για τα γεράματά μου. Ναι. Μεγάλο το λόγο. Όχι, δεν είπε αυτό. Βέβαια. Καλά, όχι. Είπε, αν μου τύχει μια ασθένεια να μην έχω, να αντιμετωπίσει τα ασθένεια. Για την αποταμίευση. Όχι, καθαρά αποταμίευση να βάλω να έχω πολλά. Δεν λέει αυτό. Το λέω. Όχι, να έχω και, ναι, και το, για τα γεράματα, όπως είπεστε. Το λέω. Γεράματα δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Έχει δίνει, δεν έχει τι να δώσει. Κάνω το παπούτσι να το δώσει. Απλούστα. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Κάντε χάβρα. Yeah. Λοιπόν, μέχρι υπόλοιπους θα πούμε. Λέει ο πατέρ Παΐσιος το εξής. Το συμβουλεύει. Αυτά είναι ότι. Σας παρακαλώ, λέει ο πατέρ Παΐσιος το εξής. Ότι. Και ο δεσπότης έλεγε. Δεν λέω. Για τα γεροντά μου. Να μην έχετε και κάτι όταν σας τύχει μια ασθένεια. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν. Θα φάει η τρόικα τώρα. Λοιπόν, τι. Μαρτυρία, το νόμο λοιπόν, μιλάμε για το νόμο, το Ευαγγέλιο θα λέγαμε σήμερα εμείς, καλούμαστε, κλήθηκαν να το διαδώσουν οι ορώντες, οι προφήτες δηλαδή. Στη συνέχεια ζήτησε ο Θεός και από τους ιερείς των Ισραηλιτών το νόμο να διαδώσουν. Ήσαν υποχρεωμένοι. Και ακόμη όλοι οι Ισραηλίτες. Εδώ πιανόμαστε όλοι. Υπάρχουν οι εντεταλμένοι που κηρύττουν τον νόμο του Θεού, που λέγονται αρχιερείς, ιερείς, κήρυκες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Λέει ότι και πάντες οι Ισραήλ. Όλοι έχουμε, μην μιλάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι έχουμε υποχρέωση να ανοίγουμε το στόμα, να λέμε μια κουβέντα Χριστού όταν είναι το καλή η περίπτωση. Αρκεί να έχουμε κάποια γνώση. Γνώση ευσέβειας. Γνώση πάνω στο νόμο του Ευαγγελίου. Πάνω στο νόμο του Χριστού. Λοιπόν, αυτή είναι η υποχρέωση. Πόσες όμως
φορές ιερείς και λαός έσκυβαν το κεφάλι σαν δούλοι μπροστά στους αποστάτες άρχοντες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Όλοι έπαιρναν την εντολή και οι βασιλείς να λατρεύουν και να διαδίδουν το νόμο του Θεού. Όχι μόνο οι ιερείς, προφήτες και ο λαός, αλλά και οι άρχοντες. Πρώτοι αποστάτε που γινόντουσαν, οι άρχοντες. Και καλούσαν μετά το λαό να αθετήσουν το νόμο του Θεού, να το παραβιάσουν, να παρανομήσουν, και οι ιερείς στη συνέχεια να υποκληθούν μπροστά σε άγαλμα που ήταν ο Θεός Βάαλ. Σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες περιόδους ύψωναν φωνή οι ορώντες, οι προφήτες, και καλούσαν το λαό σε μετάνοια, γιατί έρχεται ρομφαία, έρχεται ρομφαία. Τι κάνετε, αφήσατε το Θεό, αφήσατε τον νόμο Του, αφήσατε τα ιερά και τα όσια, μάχερα έρχεται, αυτό σημαίνει ρομφαία. Και σίγουρα ισχύει και για μας. Να, το μαχαίρι έχει πέσει, ονομάζεται πείνα. Θέλουμε παραπάνω. Είναι αποτέλεσμα της αποστασίας, αποτέλεσμα της διαφθοράς, αποτέλεσμα της άσωτης ζωής. Και μόνο η παραβολή του ασώτου, την εποχή που περνάμε τώρα, μας προφητεύει και μας λέει, κοιτάξτε, ο άσωτος είπε, πατέρα, την περιουσία δώσε μου, αυτή που μου ανήκει, και παίρνει και τη σκορπίζει. Αυτό έκανε ο λαός μας και μαζί του και εμείς, και εγκαταλείψαμε το Θεό, σκορπίσαμε τα υλικά αγαθά που είναι θησαυρός, που μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι με τον καλύτερο τρόπο, και τα διαθέσαμε στην ασωτεία. Και τώρα που είναι η πείνα, θα καταλάβουμε άραγε ότι πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι του πατέρα μας, γιατί εκεί θα βρούμε φάμε μόνο. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει το «θα γυρίσουμε στο σπίτι του πατέρα μας». Όσοι είναι να μην καταλάβουν γιατί το θέλουν, θα το καταλάβουν, ένα μεγάλο ποσοστό. Θα ψάχνει να βρει άλλες τις αιτίες για να στιγματίσει το κακό, και δεν θα βρει στον εαυτό του να πει «εγώ ασώτεψα, εγώ είμαι άσωτος, εγώ πρέπει να γυρίσω σπίτι του πατέρα μου». Η εφαρμογή, το να εφαρμόσει κανείς αυτό που λέγεται νόμος του Θεού ή Ευαγγέλιο, χρειάζεται μια επικοινωνία συνεχή με τον Κύριο. Συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο, γιατί μόνος ο άνθρωπος, όπως είπε ο προφήτης Ηλίας, ότι έχω μείνει μονότατος, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να είσαι πανίσχυρο προπήριο με τη δύναμη και μόνο τη δύναμη του Θεού. Λέει ο Ιερός Ψαλμωδός ότι η εφαρμογή του νόμου, η εφαρμογή του νόμου απαιτεί εκ των προτέρων ζωή φτιαγμένη για μαρτύριο. Ζωή φτιαγμένη για μαρτύριο. Ξέρετε τι λέει αυτό που το ακούμε στην Εκκλησία και δεν το καταλαβαίνουμε? Ακούγεται στο κοινωνικό. Μάλλον λέγεται ή την Τετάρτη ή την Παρασκευή, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Θα σας φέρω στο μυαλό με τη λέξη ποτήρι, ποτήριον
σωτηρίου, λείψω με σημαίνει θα πιω ποτήρι γεμάτο σωτηρία. Θα πιω ποτήρι γεμάτο σωτηρία. Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, το θυμόσαστε, που το είπε ο Κύριος στη Γετσημανή, που γονάτισε και προσευχότανε. Γονάτισε και προσευχότανε. Και έβλεπε μπροστά το ποτήρι το πικρό που τον περίμενε και είπε, ή δυνατόν το ποτήριο τούτο παρελθέτω. Για αυτό το ποτήρι μιλάει ο Δαβίδ που λέει ποτήριο σωτηρίου λείψαμε και εμένα με περιμένει να πιω το πικρό ποτήρι. Ποτήριο αυτό η στιγμή. Και πώς θα το πιω το ποτήρι αυτό, πώς θα το πιω. Και το όνομα Κυρίου, αφού το πιω, θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Μόνο έτσι πίνεται το ποτήριο αυτό που λέγεται πικρό ποτήρι, που το πίνουμε όλοι, δεν γλιτώνει μωρέ κανείς από το ποτήρι. Μπορεί να μας βλέπουν, να φαίνεται στα μάτια μας ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν το πίνουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Στους χίλιους και οι χίλιοι, στον εκατομμύριο και ένα εκατομμύριο, το πίνουν το πικρό ποτήρι. Έρχεται η στιγμή, γιατί δεν είναι και όλοι, και μακάρι να μην το πιούν τη στιγμή που φεύγουν και το έχουν μόνιμα στην άλλη ζωή. Γέροντα, καταλαβαίνω ότι ο παράδεισος είναι δύσκολος, λέει μια καλόγρια στο Παΐσιο. Και δεν στεναχωριέσαι, μωρέ της, λέει. Που τόσοι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση, θα πιουν αυτό το ποτήρι του Άδη, που δεν θα αδειάζει ποτέ. Στεναχωριέσαι που δεν θα πας εσύ στον παράδεισο, αντί να πεις Κύριε ελέησε τον κόσμο. Είναι μεγάλη δουλειά. Το ποτήρι, το πικρό, το πίνουμε κατά όλοι. Δεν τη γλιτώνει κανείς. Ο λαός λέει κάτι πολύ απλό, το ξέρω, το λέμε όλη την ώρα. Αλλά στην παρούσα στιγμή είναι κρίμα να ισχύσει, δηλαδή, ότι κάνεις θα το λάβεις. Είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Δηλαδή κάνω μια ζωή αυτά που δεν πρέπει για να λάβω τον Άδη. Αυτή είναι η πίκρα μου να πάω στον Άδη, να βασανίζομαι. Αυτό είναι το ποτήρι που δεν το γλιτώνει κανείς. Ποτήρι λοιπόν, το είπε και ο Κύριος, τη Σταυρική Θυσία την ονόμασε ποτήρι, τα πάθη την ονόμασε ποτήρι. Πάρ' το ποτήρι πατέρα μου από μένα, ναι. Αλλά είπε συνέχεια, να γίνει το θέλημά σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Στην Αγία Γραφή μέσα και σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη Σοφία Σολομώντος, το έχει γράψει ο Σολομών, γράφει το εξής, να τα ακούσουμε λίγο θέλω. Δικαίων ψυχέ εγχειρεί Θεού, των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Και ου μη άψετε αυτόν βάσανος και δεν θα ακουμπήσει σε αυτούς που κρατάει ο Θεός στα χέρια της ψυχές βάσανος. Προσέξτε το καλά. Έχετε καμιά πορεία πάνω σε αυτό. Μήπως μπερδεύουμε κάποια ταλαιπωρία επίγεια με το βάσανο που υπάρχει στην άλλη ζωή. Υπάρχει διάκριση, λέει, βάσανος επίγειος και βάσανος ουράνιος. Γι' αυτό το βάσανο μιλάει εδώ πέρα. Δεν πειράζει βάσανος αιώνιος, ταλαιπωρία αιώνιος της ψυχές των δικαίων. Αυτό είναι που λέγαμε πριν, όλοι πληρώνονται. Έδοξαν, συνεχίζει παρακάτω, έδοξαν, φάνηκαν, στα μάτια των αφρόνων, στα μάτια αυτών που δεν έχουν μυαλό, ότι έχουν πεθάνει. Πάει αυτός, πέθανε, χάθηκε. Λένε οι άφρονες.
Ήσαν εδώ είναι η ζωή, παραπέρα δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι επιπόλαια, έτσι αβασάνιστα, του συμφέρει να λένε, γιατί πέρασε μια ζωή, όπως και όπως. Στα μάτια λοιπόν των αφρόνων φάνηκαν οι δίκαιοι ότι τελείωσαν μέχρι το θάνατο. Και ίσως λέει, παραλογίστηκαν οπωσδήποτε οι άφρονες, όταν είδαν πολλούς δίκαιους να ταλαιπωρούνται στη ζωή. Είδαν λέει πολλούς δίκαιους, αλλιώς ανθρώπους του Θεού, να ταλαιπωρούνται. Και ο Πανάγιος Κύριος και Θεός μας, Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, ταλαιπωρήθηκε. Οι άφρονες λένε το εξής, βλέπεις αυτός ο δίκαιος πώς έφυγε από τη ζωή. Γεμάτος βασανιστήρια, γεμάτος ταλαιπωρία. Και λογίστη, γράφει εδώ πέρα, αυτό που είπα εγώ, βλέπεις ότι έφυγε γεμάτος ταλαιπωρία, γεμάτος αρρώστιας, γεμάτος βασανιστήρια. Και το λέει ως εξής αυτό το πράγμα. Και λογίστη η κάκωσης, τα βασανιστήρια, ως πληγή, ως κάτι, ως συμφορά τα βασανιστήρια. Και η ζωή που κύλησε για τον δίκαιο μέσα από τα ταλαιπωρίες ήταν μια ζωή γεμάτη συντρίμια. Έτσι ακριβώς λογίζονται αυτοί που δεν πιστεύουν, αυτοί που είναι άφρονες, ότι ταλαιπωρείται ο κακομύρης που πιστεύει στο Θεό ο δίκαιος. Η ζωή του είναι γεμάτος συντρίμια και ταλαιπωρίες. Και απαντάει, όχι, αυτοί που τα μάτια των πολλών είδαν να ταλαιπωρούνται, οι συν εν ειρήνη βρίσκονται μέσα σε ειρήνη. Δεν χάθηκαν, ζουν αιώνια μέσα στην ειρήνη του Θεού. Στα μάτια των πολλών λέει φάνηκαν ότι τιμωρήθηκαν. Αλλά αυτοί τον καιρό που ζούσαν οι δίκαιοι ήσαν γεμάτοι από ελπίδα για μια αθάνατη ζωή. Γεμάτοι από ελπίδα για μια αθάνατη ζωή. Τον καιρό που υπέφεραν ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό. Ο Θεός επείρασε αυτούς. Ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό. Και με τη δοκιμασία που επέτρεψε ο Θεός, ο Θεός τους βρήκε ότι ήσαν άξιοι για τον εαυτό του. Το προσέχουμε, ο κόσμος ο πολύ λέει, βλέπεις ο κακομύρης, η γνώμη του Θεού. Άξιοι του Θεού, άξιοι για τον εαυτό του του Θεού, ήσαν αυτοί που υπέστησαν τα βασανιστήρια. Ποιος ήταν πιο άξιος, πιο πανάγιος από τον Κύριο που υπέστη βασανιστήρια. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο πανάξιος, ο πανάγιος Κύριος για τον Θεό που υπέφερε έντιμα για το όνομα του Πατέρα. Δέχθηκε λέει ο Θεός των δικαίων τη θυσία μέσα από ταλαιπωρίες ως ολοκάρπωμα. Θα το εξηγήσω αυτό. Δέχτηκε ο Θεός. Αυτό το προσέξουμε ιδιαίτερως. Δέχτηκε ο Θεός τη θυσία τους σαν ολοκάρπωμα. Ολοκάρπωμα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ολοκάρπωμα είναι μια προσφορά θυσίας που είναι τέλεια σε όλα. Η θυσία που προσφέρει κάποιος και είναι τέλεια, άψογη σε όλα και για τον Θεό, όχι για μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε όσο πρέπει, τέλεια για τον Θεό εξ ολοκλήρου, η θυσία που προσφέρεται είναι αυτή που ο Θεός τη χαρακτηρίζει ως ολοκάρπωμα. Και θα έρθει η ώρα λέει που αυτοί οι δίκαιοι θα λάμψουν
θα λάμψουν. Περίληψη πάνω σε αυτό. Περίληψη πάνω σε αυτό. Γιατί το είπαμε. Γιατί πήραμε όλοι μας από το Θεό κάποιο θησαυρό. Οι Ισραηλίτες πήραν το Μωσαϊκό νόμο. Θησαυρός για αυτούς. Εμείς πήραμε από τον Κύριο που ήρθε στη γη το νόμο της Καινής Διαθήκης. Υπογεγραμμένο και γραμμένο με το αίμα του. Με το αίμα του. Και ζήτησε ο Κύριος από εμάς και ζητάει ο Κύριος από εμάς. Και θα ζητάει ο Κύριος όσο υπάρχει κτήση, την εφαρμογή του νόμου, με οποιοδήποτε κόστος. Με ταλαιπωρία, με βάσανο, με θυσία. Το ζητάει ο Κύριος. Για να είναι η ζωή μας ολοκάρπωμα. Θυσία, τέλεια. Στην εφαρμογή του νόμου αδυναμία ανθρώπινη υπάρχει, αλλά παντοδυναμία και την εφαρμογή του νόμου και πάλι υπάρχει. Σαν άνθρωποι αδυνατούμε, αλλά με τη χάρη του Θεού τα μπορούμε όλα. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, πάντα ισχύω, όλα τα μπορώ. Πώς? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γέροντα, πάω να κάνω κάτι και δεν μπορώ. Μήπως βάζεις μπροστά το εγώ στο μπορώ από μέσα σου, οπότε δεν θα κάνεις ποτέ κάτι. Και πρέπει να βάλεις μπροστά από το μπορώ. Αν η χάρις του Θεού θέλει, θα γίνει και αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αδυναμία παντελής όταν πούμε θα κάνω αυτό. Κύριε, έλα, δεν μπορώ. Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Διαβάστηκε ή εχθές, νομίζω, δεν θυμάμαι, το Ευαγγέλιο της Χαλανέας. Χτες. Ναι. Χτες. Που είπε, σκυλάκι με Κύριε, κάνε μου καλά το παιδί. Εσύ είπες ότι δεν θα αφήσω τα παιδιά τους Ισραηλίτες και να το δώσω σε σένα που είσαι σκυλάκι. Ναι Κύριε, μην τους αφήγεις, αλλά εγώ είμαι σκυλάκι, θέλω ένα κομματάκι, ένα ψυχουλάκι. Και είπε ο Κύριος, δεν ήβρα τέτοια πίστη. Να γίνει, το παιδί σου είναι καλά. Δεν υπάρχει αδύνατο. Το έχει υποσχεθεί, το λέει ο νόμος του. Ένα ναι και όλα γίνονται. Ταπεινά, απλά και προσεκτικά, κάνε ένα βήματάκι. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Θεός την παραπέρα πορεία. Έχουμε πορεία να κάνουμε, μας βοηθάει ο Θεός. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Μιλάμε για τον νόμο του, για την εφαρμογή του νόμου του. Και προβάλλουμε ένα σωρό αντιρρήσεις. Πριν απ' όλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Έχω εγώ τον νόμο του Κυρίου, που λέγεται Αγία Γραφή. Και ζητάω να τον εφαρμόσω. Μα αφού δεν ανοίγω για το Ευαγγέλιο καθόλου. Και μετά ισχυρίζομαι ότι θα το εφαρμόσω. Ποιο αυτό που δεν διαβάζεις. Ναι. Ένα, νούμερο δύο. Αφού πας, αν πας κιόλας, που δεν πας, λες, δεν μπορώ να τα κάνω, δεν πας και καθόλου και στην εκκλησία. Ναι. Ζητάς να εφαρμόσεις χωρίς να αντλείς από την πηγή της Θείας Χάριτος που είναι εκκλησία, τη Θεία Δύναμη. Ναι. Δεν γίνεται να εφαρμόσεις τίποτα. Ούτε και αυτό που είναι ανθρωπίνως δυνατό δεν μπορέσεις να κάνεις. Το ανθρωπίνως δυνατό και αυτό θα σου αρθεί από τη μέση, λέει ο Κύριος. Το εξής, ότι και σε αυτόν που του έχει δοθεί
όταν δεν ζητηθεί από εμένα να το εφαρμόσει, και αυτό που του έχει δοθεί θα του παρθεί από τη μέση. Γιατί δεν αξίζει να του δοθεί τίποτα. Σε αυτή η θέση είναι πολύ. Μου κάνει αυτές τις μέρες, και ειλικρινά σας το λέω, με πόνο το λέω, τύχει και έχω πέσει στο σούπερ μάρκετ σε δύο άτομα που το ένα δεδηλωμένα μου έπαινε χιλιαστής, το άλλο μήπως είσαι Ιεχωβάς, λέω. Ναι. Δίστασε, έκανα μια φορά. Απάντησε μου, είσαι Ιεχωβάς, δεύτερη φορά. Απάντησε και τρίτη φορά και εκεί μου είπε με το ζόρι όχι. Γιατί είπα, είναι πληρωμένοι όλοι αυτοί, είναι και προδότες όλοι αυτοί. Απέναντι ακριβώς έχουν φτιάξει δωματιάκι και κάθονται και τα λένε. Πού? Από το σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, ναι. Έχετε πράγμα. Μεταφερθήκαν εκεί. Ναι, ακριβώς από πάνω, εκεί που ήταν μια σχολή. Στο Μεγαγιάννη. Ένας. Εκεί που ήταν μια σχολή έχουν φτιάξει δωματιάκι και κάθονται και τα λένε. Εντάξει, 1929. Τώρα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Μου δίνει το δικαίωμα ο Βασίλης να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Έχουν φτιάξει, λέει, σχολή και πηγαίνουν και τι κάνουν, σπουδάζουν, σε εισαγωγικά μέσα. Εμείς εδώ που ερχόμαστε, με πόση δυσκολία ερχόμαστε, βαρύδια στα πόδια, ένα σωρό δυσκολίες, τουλάχιστον μου πήγαινε και θα το ξαναπώ πολλές φορές και που θα πω τώρα. Κύριε, μου είπε μια μαθήτρια, το πει, θα το ξαναπώ γιατί τούτο το πράγμα μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Ακούγαν τα άλλα παιδιά σχολείο να κάνω ένα ερώτημα, κάνε παιδί μου ένα ερώτημα. Μία μεθανή, 14 χρόνων ήταν. Εγώ πηγαίνω 2 και 3 φορές την εβδομάδα για να μάθω αυτά που πιστεύω. Τα παιδιά εδώ βλέπω πάνε, γιατί τότε πηγαίνανε κατοικητικό σχολείο, τους δίνανε βιβλία και τα σχίζουν την άλλη ώρα, λέει. Και θέλω να καταλήξω. Αυτοί τα παιδιά του Σκοταγίου έχουν και σχολείο, είπε. Έχουν και κέντρα που πηγαίνουν και πάνε τακτικά. Εμείς τα κλωτσάμε με τα πόδια μας, με τη ζωή μας την ίδια τα κλωτσάμε. Τα ποδοματάμε. Δεν τα σεβόμαστε. Καθόλου δεν τα σεβόμαστε. Πώς λοιπόν υψώνεις τη φωνή σου, έχεις να πέτσει να εφαρμοστεί ο νόμος του Θεού που ποτέ δεν βλέπεις σπίτι σου μέσα. Δεν ανοίγεις την Αγία Γραφή, να δεις τι σου ζητάει η Αγία Γραφή. Γιατί κοιτάξτε, δείτε κάτι. Τα έχω διαβάσει, μου λέει, ο Α, Β, ο Γ. Δεν είναι, βρε άδελφε, τα έχεις διαβάσει, τα ξέρεις. Το φαγητό που έφαγες χθες το φας και αύριο και μεθαύριο και άλλα, τακτικά. Δεν λες ότι το έφαγα, δεν το ξανατρώω. Εδώ η Αγία Γραφή έχει τη δύναμη να σε θρέφει μυστικά και αθόρυβα. Πώς μεγαλώνει το σποράκι, το καταλαβαίνουμε κάθε πως μεγαλώνει. Μεγαλώνει χωρίς να το πάρουμε είδηση. Έτσι και η ψυχούλα μας μέσα προσλαμβάνει από τη μελέτη αυτά που τις χρειάζονται και στηρίζεται και μεγαλώνει. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, ότι όπως γεννιέται ένα μικρό παιδί βρέφος και ακολουθεί διαδικασία σε κάθε ηλικία για να μεγαλώσει, την περνάει τη φάση της κάθε ηλικίας, από μία παρόμοια διαδικασία περνάει και η ψυχή του ανθρώπου που μελετάει, που τρέφεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, περνάει η διαδικασία ώστε να είναι βρέφος στην αρχή, μετά να γίνεται παιδί, μετά να γίνεται έφηβος, μετά να γίνεται νέος κλπ. Και η ψυχή ακολουθεί όμοιες πνευματικές διαδικασίες. Φαντάσου να μην τεταΐσεις ποτέ, ποια διαδικασία θα ακολουθήσει. Και μετά άλλες δεν μπορώ να τα κάνω. Μυστικά και θόρυβα σου δίνει δύναμη ο Λόγος του Θεού. Στη δίνει τη δύναμη. Δεν σε αφήνει έτσι. Δεν αφήνει, λέει, αμάρτυρο ο Θεός τον εαυτό του. Και τελειώνει. Αμάρτυρο. Ξέρετε, σημαίνει αμάρτυρο. Μελετάς την Γραφή. Δεν σε αφήνει χωρίς πληρωμή και χειροπιαστεί ακόμα ώστε να σε δέσει να κάνεις το θέλημά του. Αυτή είναι η μαρτυρία που σου δίνει. Αμάρτυρο δεν σε αφήνει. Θα μελετάς τη Γραφή. Μελετάτε τα σγραφάς. Μελετάτε το νόμο του Θεού. Αυτός μαρτυρεί. Φωνάζει για μένα, λέει ο Κύριος. Και ακόμα, όχι μόνο αυτό, οι Άγιοι Μεγάλοι, από τον έρωτα το μεγάλο που είχαν της μελέτης,
αισθανόντουσαν καούρα μέσα τους. Και γόντουσαν. Σαν εκείνη την καούρα που είπε ο Λουκάς του Κλεόπα. Μα ο Κύριος δεν ήταν στον δρόμο που μας μιλούσε, που πηγαίναμε σε Εμαούς. Δεν μας έκαιγε η καρδιά μέσα. Έκαιγε η καρδιά, γιατί αν λένε τη γραφή, αυτό κάνει η γραφή. Να σου φλογίσει την καρδιά, να σου κάνει αδρία την ψυχή. Ο νόμος εφαρμόζεται, ο νόμος μελετάται, ο νόμος είναι στήριγμα, ο νόμος είναι σοφροσύνη, ο νόμος είναι φως. Αλλιώς σκοτάδι πέρα για πέρα. Θα έρθει στην καλή μας την Ελλάδα η ώρα η όμορφη εκείνη που θα ξαναζήσει ο κόσμος την ηρεμία του μόνο με τον νόμο του Θεού. Αυτό πολεμάνε οι Κύριοι. Δεν τα καταφέρουνε, γιατί όποιος πολέμησε τον Κύριο έσπασε τα μούτρα του. Χτυπάει τα ποδάρια του γυμνά πάνω στα καρφιά. Να είναι ευλογημένο το όνομά του. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ. Παρακαλώ, ας είμαστε. Βλέπετε, δεν προπασιαζόμαστε καθόλου, είμαστε όλοι οι Κύριοι. Και πολλές φορές και από εμάς διαρροή. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος της ελεήσεως μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος της ελεήσεως μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος της ελεήσεως μας. Πάτερ ημών, ο Υιός ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και τη γης, τον άρτον ημών των επιούσα, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσι μην υπαθυμώνεται ημών. Όχι εφαρμογή του νόμου του Θεού.